καλέσατε, ιδιαίτερα εμένα και τους συνεργάτες μας στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης. Κύριε Υπουργέ, καλή επιτυχία στα νέα καθήκοντα. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης, τη μοναδική κυβερνητική δομή εκτός Αθηνών. Ένα Υπουργείο το οποίο το αγαπάει η Βόρεια Ελλάδα. Ένα ιδιότυπο Υπουργείο, μια ιδιότυπη κυβερνητική δομή με οριοθετημένες, ίσως περιορισμένες αρμοδιότητες, αλλά πάντως μεγάλες ευθύνες και ιστορική αποστολή. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας ευχαριστήσω για την συνεργασία τους περίπου 12 μήνες που διήρκησε η θητεία μου. Είναι ιδιαίτερη τιμή να παραδίδω το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης στον Κώστα Γιουλέκα, παθή γνώστη και καλό. Επόμενος κάθε επιτυχία, παρακαλώ. Είναι αυτονόητη η συνεργασία και με τις τρεις περιφέρειες της Μακεδονίας Τράκης και ιδίως και από τη θεσμική και ιδιαίτερα πρόεδρο της Ένωσης Περιφέρειων με τον Απόστολο Τσιτσικώστα, τον Περιφερειάρχη της Μακεδονίας, με όλους τους δημάρχους της περιοχής, ιδίως με τον Δήμαρχο της Ανίσου, τον κύριο Αγγελίου, που έχουμε κάνει τελευταίο πάνω από 10-15 συναντήσεις. Να λύσουμε θέματα που απασχολούν την πόλη και προσπαθούμε να τα βάλουμε σε μία σειρά. Όντως η χρηματοδότηση με τα 13 εκατομμύρια έχει σκοπό να ανακουφίσει αφενός τις κυκλοφοριακές επιπτώσεις από το flyover και αφετέρου να βελτιωθεί άμεσα η εικόνα της πόλης όσον αφορά την αποκομιδή. Προφανώς με τον επικεφαλή στον Δημάρχο, τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον κύριο Κυρίζο, που είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία, όχι μόνο για θέματα που αφορούν όλους τους Δήμους της χώρας, αλλά και πολλές φορές εστιαζόμενοι και στα θέματα των Δήμων της Μακεδονίας Τράκης. Πολύ του Πρωθυπουργού και να αγωνιστεί για τούτη την δύσκολη και εγώ θα το πω την αδικημένη περιοχή της Μακεδονίας και της Τράκης, της Βορείου Ελλάδος, το Στάθη, το Κωνσταντινίδη Στάθη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη τη συνεργασία. Πλευρά της πολιτείας, όπως σας είπα, με την εκπεφρασμένη βούληση του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη, μια νέα όθηση. Μας αξίζει ως Βορειοελλαδίτες, μας αξίζει πραγματικά κάτι καλύτερο και δεν ζητάμε τίποτα. Τη συνέπεια, ζητάμε την ολοκλήρωση των έργων, γι' αυτό υπάρχει αυτή η δυσφορία, το ξέρετε πολύ καλά κύριε Υπουργέ, από τον κόσμο, γι' αυτό υπάρχει αυτή η αργή και η αγανάκτηση πολλές φορές, γιατί βλέπουμε έργα τα οποία δυστυχώς πολλά χρόνια, σαν το γιοφύρι της Άρτας, δεν στοιχιώνουν και δεν τελειώνουν. Επιτέλους, δεν χρειάζονται λόγια. Είναι πολύ σημαντικό ότι σε λίγους μήνες, πρώτος ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κόψει το πρώτο εισιτήριο του μετρό για να κυκλοφορήσει το μετρό στη Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η εντολή, αυτή είναι η ευθύνη μας, αυτό καλούμαστε να κάνουμε. Τις θέσεις τις τιμούν οι άνθρωποι. Οι θέσεις δεν τιμούν τους ανθρώπους. Άρα ας είμαστε χρήσιμοι εκεί που μας θέλουν και αν κάνουμε κάτι, αυτό θα το αναγνωρίσουν και οι συμπολίτες μας και η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός.